Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε απόψε κοντά μας. Είμαι η Μάρθα Κοντοδέμων, είμαι επιστημονική συνεργάτης από το Ίδρυμα Konrad Adenauer. Είμαστε ένα γερμανικό πολιτικό ίδρυμα, το οποίο εδράσεται στην Ελλάδα από το 2012. Ασχολούμαστε με θέματα επιχειρηματικότητας, οικονομίας και ανάπτυξης και στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζουμε το πανόραμα επιχειρηματικότητας και σταδιοδρομίας μέσω του πάνελ μας μετά το Πολυτεχνείο Τι. Στο πάνελ το συγκεκριμένο έχουμε τέσσερις προσκεκλημένους, την κυρία Μαρίκα Λάμπρου της ΚΑΦΚΑΣ SA, τον κύριο Γιάννη Καλογύρου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τον κύριο Αλέξανδρο Παπαδερό του Τεχνικού Πολυτεχνείου Μονάχου και τον κύριο Ρέση Τερζίδη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Καρλσρούης. Μαζί τους θα συζητήσουμε ποια είναι αυτά τα στοιχεία τα οποία διαχωρίζουν τα ιδρύματά τους πρώτα απ' όλα, ποια είναι αυτά τα στοιχεία της προσωπικότητάς τους, τα οποία τους βοήθησαν να ανέλθουν, στο παράδειγμα της κυρίας Λάμπρου, σε μια επαγγελματική καριέρα την οποία είναι αξιέπαινη και είναι αξιοθαύμαστη, και τι θα ήταν αυτά τα οποία θα μπορούσατε εσείς, σαν φοιτητές, σαν μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πολυτεχνείου, της πολυτεχνιακής κοινότητας, να χρησιμοποιήσετε έτσι ώστε να εξελιχθείτε και εσείς αντίστοιχα στο τομέα που σας ενδιαφέρει. Έχουμε ένα μεγάλο χαιρετισμό από τον Ανρί Μπονέ, τον διευθυντή μας, ο οποίος δυστυχώς σήμερα δεν θα μπορούσε να παραστεί λόγω οικογενειακών ζητημάτων, ο οποίος όμως και αυτός μαζί με το Ίδρυμα υποστηρίζει πάρα πολύ τις πρωτοβουλίες του κ. Λαδόπουλου και το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας, καθώς και το Soft Skills Academy, το οποίο θα ακολουθήσει μετά από το Πανόραμα. Θα ήθελα τώρα να περάσω το λόγο στον κ. Καλογύρου, να μας κάνει μια σύντομη περιγραφή του Πολυτεχνείου και ποια είναι αυτά τα σημεία επιχειρηματικότητας τα οποία το διαχωρίζουν. Καταρχάς, σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμες αυτές οι συζητήσεις και ιδίως όταν υπάρχουν και συνάδελφοι από την πράξη, αλλά και συνάδελφοι που έχουν διακριθεί στην Ευρώπη και κατά καιρούς είχαν την καλοσύνη να έρθουν σε αντίστοιχες συναντήσεις. Γιατί, όπως είπα, είναι και μια κρίσιμη περίοδος τώρα, πέρα από το γενικό περιβάλλον με όλες τις κρίσεις που έχουμε υποστεί μετά από μια δεκαετή κρίση. Υπάρχει η κρίση της πανδημίας και τι επίπτωση μπορεί να έχει όλα αυτά. Υπάρχει η κρίση οικονομική που μπορεί να ακολουθήσει και επίσης και διάφορα άλλα γενικότερα προβλήματα γεωπολιτικού χαρακτήρα που και αυτά ασκούν τις πιέσεις τους. Άρα θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμο να ακούσουμε αυτά που έχουν να πούνε. Τώρα για να έρθω στο Πολυτεχνείο, εμένα κάτι από μια κουβέντα μόνο που με βοήθησε νομίζω όλα αυτά είναι ότι είχα την τύχη στην σταδιοδρομία μου να έχω δουλέψει και στη βιομηχανία και στη δημόσια διοίκηση, είτε σαν συνεργάτης είτε και σε πιο υπεύθυνες θέσεις για τα θέματα της βιομηχανίας και για τα θέματα της κοινωνίας και πληροφορίας και βεβαίως στον ακαδημαϊκό χώρο, όπου το αντικείμενο μου, έχω ξεκινήσει ως χημικός μηχανικός, αλλά στην πορεία έκανα οικονομικά και διδακτορικό στα βιομηχανικά οικονομικά, ήταν η έρευνα της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας σε ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές επίπεδο, σε συνεργασία με άλλους φορείς. Άρα έχω δει τα πράγματα από διάφορες πλευρές. Όπως είπα και πριν, η βασική μου πεποίθηση είναι ότι ειδικά τα πολυτεχνεία, ισχύει για όλα τα πανεπιστήμια, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι με διάφορους τρόπους επικοινωνία τους με τη βιομηχανία. Και στο ερευνητικό κομμάτι, και στο θέμα της πρακτικής άσκησης, και στο θέμα της μεταφοράς πείρας που υπάρχει από τα στελέχη της βιομηχανίας, τα οποία τα περισσότερα είναι μάλιστα από φοιτή μας ή από άλλες πολυτεχνικές σχολές. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ως role model για τα παιδιά. Τώρα, το Πολυτεχνείο βέβαια έχει μια μακρά ιστορία και έχει ένα brand name, με την έννοια ότι πάρα πολλοί από φοιτοί του έχουν διαπρέψει επιστημονικά στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, στην Αμερική και στον ελληνικό χώρο και σε επιχειρήσεις. Άρα αυτό είναι... Ναι. Και στις επιχειρήσεις. Και ένα άλλο θέμα το οποίο έχουμε και το οποίο απαντάει η προσπάθεια αυτή για την επιχειρηματικότητα, ότι εάν πάρουμε 35 χρόνια από το 1984 που καθιερώθηκαν τα ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα έρευνας, το τονίζω αυτό γιατί πολλές φορές τα μπερδεύουμε με άλλα προγράμματα που είναι για τη συνοχή κλπ. Έως σήμερα η παρουσία του Πολυτεχνείου σε αυτά τα προγράμματα και στα δίκτυα που σχηματίστηκαν από αυτά τα προγράμματα, οι συμμετοχές μπορεί να ήταν 70.000 φορείς, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις κλπ. Αλλά λίγοι είναι εκείνοι που φτιάξανε δίκτυα και μέσα σε αυτά τα δίκτυα το Πολυτεχνείο είναι μέσα στην πρώτη δεκάδα και αυτό είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για άλλα πανεπιστήμια στην Ελλάδα που έχουν καλές θέσεις, είτε είναι αυτό το ΑΘΗΝΑ στη Θεσσαλονίκη, της Αθήνας, της Κρήτης, της Πάτρας κτλ. Το πρόβλημα όμως είναι ότι πολύ λίγοι από αυτή την έρευνα
ενώ βρίσκει το δρόμο της σε δημοσιεύσεις, σε συνέδρια κτλ. Πολύ βρίσκει το δρόμο της για να γίνει καινοτομία και για να γίνει επιχειρηματικότητα. Άρα είχαμε να λύσουμε και αυτό το θέμα, και γιατί υπήρχαν και διάφορες αναστολές από διάφορες πλευρές, οι οποίες κάποιοι θεωρούσαν ότι νοθεύεται το επάγγελμα του μηχανικού αν ασχολείται με αυτά, άλλοι πάλι ότι αυτό θα οδηγήσει στην κατάληψη του Πολυτεχνείου από επιχειρήσεις κλπ. Για να πω σύντομα τις πρωτοβουλίες που πήραμε, το 2012 ξεκινήσαμε αυτή τη μονάδα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας και οργανώσαμε και τις εβδομάδες επιχειρηματικότητας κάθε χρόνο, από τις οποίες βγήκανε αρκετές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. Περίπου 60 φτιάξαν κάποια επιχείρηση στο διάστημα αυτό. Ταυτόχρονα όμως προσπαθήσαμε να δούμε και την πρακτική στην Ευρώπη. Συνεργαστήκαμε πολύ στενά με μια αντίστοιχο φορέα του Πανεπιστήμιου του Λέβεν, αλλά και κατά καιρούς και ο Αλέξανδρος Παπαδερός μας έχει βοηθήσει στην παρουσίαση των ομάδων. Η βασική μας στρατηγική ήταν διπλή. Το ένα είναι ότι πρέπει να βρούμε ομάδες οι οποίες κάνουν επιχειρηματικότητα έντασης γνώσης και όχι απλές εφαρμογές κλπ. Που είναι χρήσιμα. Αλλά νομίζω το Πολυτεχνείο είναι κρίμα όταν κάνει τέτοια έρευνα και έχει τέτοια παιδιά να μην μπορεί να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση, η οποία δημιουργεί και δυναμική στο σύστημα. Και το δεύτερον, ότι εφαρμόζαμε την τακτική του εξειδικευμένου coaching, δηλαδή κάποιος αναλαμβάνει, και εκεί χρησιμοποίησαμε πολύ το δίκτυο των αποφύτων μας και άλλων ειδικών, κάποιος αναλαμβάνει να στηρίξει κάποιες ομάδες βήμα-βήμα για 6 μήνες, για 1 χρόνο, για 1,5 χρόνο κλπ. Από τη διαδικασία αυτή βγήκαν περίπου 40 επιχειρηματικά σχήματα. Λέω επιχειρηματικά σχήματα γιατί ορισμένοι ακόμα είναι στη φάση που έχουν πάρει χρηματοδότηση. Υπάρχουν ορισμένες από το Equity Fund που υπάρχουν, έχουν πάρει ορισμένες πολύ καλή χρηματοδότηση. Και ας πούμε, συνήθως τα project που ήρθαν ήταν είτε από το χώρο της πληροφορικής και ιδίως από cloud και computing και τέτοια πράγματα, είτε από το χώρο της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής στην υγεία, παραδείγματος χάρη στο repositioning των φαρμάκων, να υπάρχει κάποιος μηχανισμός που μπορεί να επιλέξει κάποια φάρμακα που έχουν λήξει η πατέντα τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άλλα πράγματα, στον χώρο των τροφίμων κλπ. Άρα ξεκινήσαμε λοιπόν μια θερμοκοιτίδα, στην αρχή με τη βοήθεια του Δήμου Αθηναίων που ήθελε να κάνει ένα πρόγραμμα με τα πανεπιστήμια που είναι στην Αθήνα, και μετά στη συνέχεια με τη Ένωση Εταιριών Κινητής Τηλεφωνίας που είναι ένα πρόγραμμα τριετές που έχει βγάλει πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Επίσης είναι για δεύτερη χρονιά, κάνουμε ένα διαγωνισμό που λέγεται Νουνού Idea Challenge, ο οποίος και αυτός δεν δίνει απλώς ένα βραβείο, γιατί πολλοί διαγωνισμοί δίνανε κάποιο βραβείο κτλ. Αλλά προσπαθούν να δουν ποιες ιδέες έχουν αξία και δεν έρχονται μόνο από το Πολυτεχνείο αλλά και από άλλα πανεπιστήμια, ώστε να τους δώσουν την ευκαιρία. Παραδείγματος χάρη, μια ομάδα είχε φτιάξει ένα σύστημα να παρακολουθούν το περιβάλλον εργασίας με όρους περιβαλλοντικούς και άλλους υγιεινής εργασίας. Έδωσε την ευκαιρία η Νουνού να πάνε στην Πάτρα στο εργοστάσιο τους, που είναι μεγάλος χώρος, και να εφαρμόσουν αυτό το device που είχαν φτιάξει και να δουν πώς προχωράει. Ή ξέρω εγώ, μια καλή ιδέα να τη δούνε με το εργαστήριό τους στην Ολλανδία και να δουν πώς μπορεί να προχωρήσει. Παράλληλα όμως στα μαθήματα βάλαμε και μια σειρά μαθημάτων. Στην Σχολή Χημικών Μηχανικών υπήρχε μια παράδοση παλιότερα, κάποια στιγμή είχε διακοπή, αλλά τώρα υπάρχει ένας πλήρης κύκλος μαθημάτων οικονομίας και διοίκησης, από project management μέχρι διοίκηση επιχειρήσεων, μέχρι καινοτομία, επιχειρηματικότητα, τεχνολογία κλπ., ώστε να έχουν μια γενικότερη ιδέα οι φοιτητές. Και επίσης οργανώσαμε μια σειρά από επισκέψεις σε βιομηχανίες, συνεργασίες για διπλωματικές ή πρακτική άσκηση και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι θεσμοί τους οποίους θεωρώ απαραίτητους για τους φοιτητές να τους δουν. Για να ολοκληρώσω την παρουσίαση και να μην κάνω κατάκριση του χρόνου, το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι υπάρχουν πια μερικές νέου τύπου φοιτητικές πρωτοβουλίες στο Πολυτεχνείο αλλά και σε άλλες σχολές, από ό,τι ξέρω, και άλλα πανεπιστήμια, στους χημικούς μηχανικούς, στους μηχανολόγους, στους ηλεκτρολόγους και μηχανικούς πληροφορικής, που ενδιαφέρονται και για τα επαγγελματική τους σταδιοδρομία και για τέτοιες πρωτοβουλίες σαν και αυτές που συζητάμε, και για να επισκεφτούν επιχειρήσεις και να συνεργαστούν και να πάρουν ένα κλίμα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αλλά και με διεθνείς αντίστοιχες συνεργασίες, όπως είναι το BEST, μια συνεργασία όλων των πολυτεχνείων της Ευρώπης κλπ. Θα σταθώ εδώ για να μην κάνω κατάκριση. Απλώς να πω ότι κάνουμε και κατά καιρούς και διάφορες έρευνες για την επιχειρηματικότητα των αποφύτων του Πολυτεχνείου, αλλά και ευρύτερα, και από εκεί έχουν βρει ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καλογύρου. Θα περάσουμε στην επόμενη παρουσίαση του κυρίου Παπαδερού. Ο κύριος Παπαδερός είναι αναπληρωτής διευθυντής του Γραφείου Έρευνας και Τεχνολογίας του Πολυτεχνείου του Μονάχου. Σας δίνω το λόγο και μας παρουσιάζετε το δικό σας τον Πολυτεχνείο. Ευχαριστώ πολύ, Μάρθα. Καταρχήν, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση προσωπικά στον κύριο Λαδόπουλο να παρευρεθώ και σε αυτό το πανόραμα επιχειρηματικότητας. Ήρθα πρώτη φορά, νομίζω, το 2017, πάλι με πρόσκληση του Ιδρύματος Cotton and Adenauer και ευχαριστίες και στο Ίδρυμα για την πρόσκληση. Και ελπίζω να είναι η τελευταία φορά που βλεπόμαστε έτσι virtual. Ελπίζω του χρόνου να πάνε όλα πιο καλά και να βρεθούμε πάλι πρόσωπο με πρόσωπο. Θα ήθελα καταρχήν σήμερα να δείξω ένα μικρό φιλμάκι που παρουσιάζει το Πολυτεχνείο του Μονάχου και συνέχεια να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις στο θέμα και χαίρομαι πολύ για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. How will we live in the future? Where will we live? How will we work? And how will we navigate our cars in cities of the future? How will we ensure that we don't run out of fuel? What will robots look like and how will we communicate with them? Will we travel using new modes of transportation? With environmentally friendly technologies and at greater speeds than ever before? How will we make medical diagnoses? Which surgical techniques will we employ? And how will we treat serious diseases like cancer? We are working every bit as ambitiously as the technological change of our day is profound, full of passion and curiosity for the greatest challenges of our society. We are among the most successful universities in the world. Venerated as the best technical university in Germany, we promote bold ideas and entrepreneurial flair for the future of our next generation talents and the future of our employers. Exceptional in teaching and research. Interdisciplinary, beyond subject boundaries. International, at the highest level. Rooted in tradition and open to the world, we take the lead in competitions as well as university rankings. We research and study life sciences as we do the art of living. We are a large family of prize winners, alumni, students and researchers. And we are a large enterprise that thinks and acts economically. With high standards and ambitious goals, we squarely face international competition and connect with people from around the world. But changing the world on a grand scale entails understanding its finest details in all its forms and colors, elements and areas of life. A task that day to day drives us to the highest levels of performance, which we are all committed to. After all, for over 150 years, we have been fulfilling an important mission to kindle the economy with the spark of science. And we continue doing that to this day, with our curiosity, our courage, our imagination, and our passionate desire to succeed. We hold the power to improve the world and all of our lives. We are TUM. Λοιπόν, όπως είδατε στο το φιλμάκι, το Πανεπιστήμιο του Πολυτεχνείου του Μονάχου έχει ιδρυθεί πριν από 150 χρόνια. Γιορτάσαμε τα γενέθλιά μας το 2018 και αυτό το φιλμάκι το γυρίσαμε για αυτό το σκοπό. Για αυτό το σκοπό. Συγγνώμη, αλλά ακούω κάποια άλλη παρουσίαση. Με ακούτε? Εμείς ακούμε. Ακούω
κάποια άλλη ομιλία μέσα στα ακουστικά μου. Δεν ακούγεται εδώ κάτι. Συγγνώμη. Πώς να βγάλεις το... Λοιπόν, μας ακούν οι τεχνικοί. Να βγάλεις τα ακουστικά, μήπως. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Okay. Το πρόβλημα ήταν μάλλον σε μένα. Συγγνώμη. Όπως έλεγα, είχαμε γυρίσει το φιλμάκι για την έθλια του Πολυτεχνείου 150 χρόνια και όπως ακούσατε, και ακόμα από την ίδρυση του Πολυτεχνείου, ένας από τους σκοπούς του ήταν η σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρηματικότητα, με τις επιχειρήσεις. Αυτό λοιπόν συνεχίζεται και μέχρι και σήμερα και όπως θα δείτε στην παρουσίαση που θα σας δείξω σε λίγο, νομίζω, ελπίζω να τη βλέπετε. Ένα λεπτό. Βλέπουμε την αποστολή μας σαν Πολυτεχνείο βασικά στη βασική έρευνα, αλλά όχι μόνο σε αυτό, δηλαδή πώς καταλαβαίνουμε τον κόσμο, αλλά επίσης πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε με τις δυνάμεις μας τον κόσμο, δηλαδή εφαρμοσμένη έρευνα. Και όλα αυτά μέσα σε μια κουλτούρα καινοτομίας και σε μια κουλτούρα επιχειρηματικότητας. Έχουμε βέβαια την τύχη γεωγραφικά να είμαστε σε ένα από τα πιο ανεπτυγμένα κέντρα της Ευρώπης, στο Μόναχο, που έχει από τη μια πλευρά, όπως βλέπετε αριστερά σε αυτό το slide, διάφορα επιτυχημένα άλλα επιστημονικά ιδρύματα. Επίσης, από τη δεξιά πλευρά βλέπετε τα ονόματα πολλών επιχειρήσεων που έχουν την έδρα τους ή στο Μόναχο ή γύρω από το Μόναχο και είναι αδιάσπαστο κομμάτι του δικτύου μας, του δικτύου συνεργασίας και ως αποτέλεσμα όλων των ενεργειών, δηλαδή της επαφής με τη βιομηχανία, με το business sector, επίσης με ποιο τρόπο και ποιους καθηγητές διαλέγουμε για να έρθουν στο πανεπιστήμιο μας και γενικά με μια γενικότερη στρατηγική επάνω στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Βλέπετε εντελώς δεξιά διάφορα ονόματα από επιτυχημένα startup του Πολυτεχνείου μας. Εδώ και γύρω στα 8 χρόνια, κατά μέσο όρο, ιδρύονται 70 με 75 startups, από τα οποία αρκετά είναι επιτυχημένα. Και εδώ δεν ξέρω, νομίζω, ελπίζω να βλέπετε όσο γίνεται καλύτερα αυτό το σχέδιο, επειδή ζούμε κοντά στις Άλπεις και εδώ στο Μόναχο ιδιαίτερα αγαπούμε πολύ την ορειβασία. Έχουμε κάνει αυτό το δρόμο, αυτό το journey από την ιδέα μέχρι την ίδρυση μιας εταιρείας από το Πανεπιστήμιο σαν υδρομή ορειβασίας. Και όπως βλέπετε διάφορα ονόματα, όπως είναι το Σάρι, δεξιά κάτω βλέπετε τρεις ανθρώπους και μπροστά έναν οδηγό. Αυτός ο οδηγός είναι ο startup coach που δουλεύει εδώ στο γραφείο καινοτομίας στο οποίο εργάζομαι και εγώ. Και αυτός ο startup coach μέσα από 300 ιδέες που έρχονται κάθε χρόνο στο γραφείο μας διαλέγει μαζί με τους συναδέλφους του γύρω στις 30 με 35 και παίρνει αυτά τα παιδιά που έχουν αυτή την ιδέα και κάνει μαζί τους όλο το ταξίδι μέχρι να φτάσουν πάνω στην ίδρυση της εταιρείας. Μέχρι να ανεβούμε το βουνό έχουμε διάφορους σταθμούς, παραδείγματος χάρη αυτή η ορειβατική καλύβα που βλέπετε αριστερά στη μέση, Makerspace, είναι παραδείγματος χάρη ένα μέρος του incubator, του Πολυτεχνείου, όπου εκεί μπορούν διάφορες ομάδες να κάνουν πρωτότυπες συσκευές από τις ιδέες τους. Έχουμε prototype grants, έχουμε βοήθεια για το θέμα της διενωτικής ιδιοκτησίας, έχουμε βοήθεια που δίνεται σαν pre-seed capital, όπου όπως είπα μέχρι το τέλος να φτάσουν
στην κορυφή, να ιδρύσουν την εταιρεία τους και να πάρουν και το γραβείο του Ιδρύματος όσον αφορά την επιχειρηματικότητα. Στα γρήγορα, μόνο δύο-τρεις startup επιχειρήσεις που ξεκίνησαν από το Πολυτεχνείο μας, ίσως το διαβάσετε στο ίντερνετ, η Lilium, η οποία αναπτύσσει ένα ηλεκτρικό αεροπλάνο, vertical take-off and landings, με την ιδέα να είναι σαν ταξί, με τον πιλότο και τέσσερις επιβάτες. Η Lilium έφτασε πριν από μερικές εβδομάδες να είναι unicorn, δηλαδή να έχει αξία περισσότερο από $1 δισεκατομμύριο. Ιδρύθηκε από τρεις απόφοιτους του Πολυτεχνείου και απασχολεί αυτή τη στιγμή 450 άτομα. Ένα άλλο παράδειγμα, η Orcan Energy, η οποία ανέπτυξε μια τεχνολογία, να το πω πολύ απλά, πώς κερδίζουμε ηλεκτρική ενέργεια από τη ζέστη, από τη θέρμανση που παράγουν διάφορες μηχανές, όπως παραδείγματος χάρη μηχανές των πλοίων. Η Orcan έχει χρησιμοποιήσει πατέντες, τις οποίες στην αρχή τις κατοχυρώσαμε εμείς σαν Πολυτεχνείο και έπειτα τις δώσαμε σαν άδεια εκμετάλλευσης σε αυτό το startup. Και το άλλο unicorn του Πολυτεχνείου μας, μια εταιρεία που ιδρύθηκε το 2011, η Τσελώνης, πάλι από τρεις φοιτητές, οι οποίοι μέσα σε αυτό το περιβάλλον το οποίο έχουμε δημιουργήσει κυρίως από το 2010-2012 στο Πολυτεχνείο, κατόρθωσαν με τη βοήθειά μας να χτίσουν τις επιχειρήσεις τους και να φτάσουν σε αυτό το σημείο που είναι σήμερα. Κλείνω και εγώ εδώ την παρουσίασή μου και θα χαρώ πολύ να συζητήσουμε αργότερα στο δεύτερο κομμάτι ποια είναι τα εφόδια, ποιες είναι οι εμπειρίες για να ξεκινήσει κάποιος τη ζωή του μετά το Πολυτεχνείο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Και τώρα θα περάσουμε στον κύριο Ορέστη Τεζίδη, επικεφαλή του Ινστιτούτου Επιχειρηματικότητας, Διαχείρισης Τεχνολογίας και Καινοτομίας στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Karlsruhe, δηλαδή μένουμε πάλι Γερμανία, από την ανατολική πλευρά πάνω λίγο προς τα δυτικά. Ορέστη, κύριε Τεζίδη, the floor is yours. Ορέστη, είναι πολύ εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ επίσης για την ευκαιρία που μου δίνετε εδώ πέρα να παρουσιάσω κάτι. Είναι μεγάλη μου χαρά. Έχω ξαναέρθει στο Panorama και είναι κρίμα τώρα που βρισκόμαστε έτσι, αλλά πιστεύω είναι καλύτερα παρά να μην βρεθούμε καθόλου. Οπότε χαίρομαι πολύ που μπορώ να μοιραστώ κάτι για το KIT και ενδεχομένως κάτι που να σας εμπνεύσει για τα επόμενα σας βήματα. Πρέπει να βρω λίγο την παρουσίαση. Ναι, εδώ είναι. Βλέπετε την παρουσίαση, φαίνεται. Τώρα. Ναι, έχει να κάνει κάτι άλλο. Τώρα. Να βλέπω τις σημειώσεις μου. Και αυτό μπορεί να γίνει. Α, δεν μπορεί να γίνει για κάποιο λόγο. Οκ, okay, sorry, τότε θα την κάνω full screen μια στιγμή. Λοιπόν, τη βλέπετε τώρα? Ναι. Ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, θα ήθελα να πω δύο λόγια για τον εαυτό μου. Αμάν, συγγνώμη, δεν μπορώ να το κάνω full screen γιατί έχει soundtrack. Λοιπόν, το όνομά μου είναι Ορέστης Τερζίδης. Είμαι γεννημένος στη Γερμανία. Ο πατέρας μου ήταν Έλληνας, η μητέρα μου Γερμανίδα. Σπούδασα φυσική. Μετά από κάποιο διάστημα που έκανα έρευνα και στη φυσική, πήγα στην SAP, μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία που ενδεχομένως ξέρετε, που ασχολείται με software, στον τομέα της enterprise software. Εκεί δούλεψα πρώτα ως developer, μετά έγινα βοηθός του Γενικού Διευθυντή και επομένως vice president για ένα μέρος της έρευνας. Και το 2011 ήρθα στο KIT ως καθηγητής για τα θέματα επιχειρηματικότητας και διαχείρισης τεχνολογίας. Το Ινστιτούτο Εντεχνών, δεν χρειάζεται να το εξηγήσω στα ελληνικά,
αλλά είναι Entrepreneurship, Technology Management and Innovation. Αυτό που κάνουμε είναι ότι με βάση, είμαι καθηγητής, επομένως είμαστε μέρος του επιστημονικού μέρους του Πανεπιστημίου και βάσει της επιστημονικής γνώσης που παράγουμε ή τέλος πάντων γνωρίζουμε από τον τομέα, προσπαθούμε να βοηθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ανθρώπους να γίνουν επιχειρηματίες, συνειδητοί, υπεύθυνοι για αυτό που κάνουν, βάσει καινούριων τεχνολογιών ή και βάσει άλλων αναγκών που βρίσκουν. Είμαστε δικτυωμένοι, όπως το είπε και ο Αλέξανδρος πολύ σωστά, αυτά τα θέματα δεν γίνονται ποτέ σε απομόνωση, αλλά είμαστε μέρος ενός οικοσυστήματος που βλέπετε διάφορες εταιρείες εδώ πέρα. Συν τις άλλες συνεργαζόμαστε και με την SAP Φερρυππίν, που είναι και ίσως η μεγαλύτερη ίδρυση που έγινε σε σχέση με το KIT πριν πλέον σχεδόν 50 χρόνια. Αλλά και πολλές εταιρείες, πολλούς άλλους φορείς που υπάρχουν. Θέλω να τονίσω ότι ένας από τους φορείς που με τον οποίο συνεργαζόμαστε στενά είναι το Cyber Forum. Ένας σύνδεσμος με περίπου 1.000 εταιρείες υψηλής τεχνολογίας στην περιοχή της Καλτσρούης. Η περιοχή της Καλτσρούης, η ευρύτερη περιοχή, είναι περίπου 1,2 εκατομμύρια κάτοικοι και πολλές εταιρείες σε διάφορους. Και με όλους αυτούς συνεργαζόμαστε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Θα δείξω λίγο αυτή την εικόνα. Δείχνει κάπως το οικοσύστημα του Πανεπιστημίου σε σχέση με την ίδρυση καινούργιων εταιριών. Ενώ υπάρχουν οι φοιτητές που βλέπετε κάτω, είναι περίπου 25.000 στο KIT, και υπάρχουν ερευνητές που είναι περίπου 6.000. Και είναι ένα σχετικά μεγάλο ερευνητικό κέντρο, επειδή είναι η ένωση ενός τεχνείου του Καλτσρούης με ένα εθνικό ερευνητικό κέντρο, με έναν προϋπολογισμό περίπου 800 με 900 εκατομμύρια ευρώ, επομένως υπάρχει κάποιο αρκετά μεγάλο μέγεθος. Και βλέπετε αυτές οι δύο ομάδες έχουν κάπως διαφορετικούς τρόπους να μπουν σε αυτόν τον επιχειρηματικό. Υπάρχουν οι ερευνητές που παράγουν καινούργιες γνώσεις, παράγουν πατέντες. Το KIT ίσως είναι το Ινστιτούτο στη Γερμανία με τις περισσότερες πατέντες. Περίπου νομίζω 500 οικογένειες πατεντών. Και βέβαια υπάρχει πάντα δυνατότητα να συνεργαστεί με μια για να αξιοποιηθούν αυτές οι πατέντες, ή αυτό δεν μπορεί να γίνει εύκολα, και τότε ένας καλός τρόπος είναι οι ίδρυες με καινούργιες εταιρείες. Αφετέρου υπάρχουν οι φοιτητές. Αυτοί δεν έχουν απαραίτητα καινούργιες πατέντες, αλλά έχουν ενέργεια, έχουν καλές ιδέες, έχουν πρωτοβουλία. Και από και τις δύο τις κοινότητες, από και τις δύο ομάδες, δημιουργείται μια ομάδα που περίπου 500 άτομα θα έλεγα στο KIT. Έχουν ιδρύσει μια εταιρεία και συνολικά πάνω κάτω κάθε χρόνο σε εμάς είναι περίπου 50, τουλάχιστον πέρυσι ήταν περίπου 50 εταιρείες. Βλέπετε κάτω αυτή την πυραμίδα, αυτό το τρίγωνο, της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα. Θα πω δύο κουβέντες ακόμα γι' αυτό. Και έπειτα υπάρχουν υπηρεσίες, όπως μας τις έδειξε και ο Αλέξανδρος στο Μόναχο. Κάτι αντίστοιχο υπάρχει και Καλτσρούε, υπάρχει δηλαδή coaching consulting. Εδώ είναι το ενδιαφέρον που είναι μια δεύτερη, ίσως η δεύτερη εταιρεία στην Ευρώπη που ασχολείται με το ίδιο θέμα, η Volocopter, που θα δούμε τώρα πώς θα είναι ο ανταγωνισμός, αλλά είναι πάντα υγιεινό και κάποιος ανταγωνισμός. Και αυτή είναι μια εταιρεία που
έχει ήδη κάνει κάποιες πτήσεις στη Σιγκαπούρη και στο Ντουμπάι. Ίσως από αυτή την άποψη ανήκει στις τέσσερις μεγάλες εταιρείες που δημιουργούν κάτι, δύο από τις οποίες είναι στη Γερμανία, είναι το Lilium και η Volocopter. Υπάρχουν άλλες εταιρείες που έχουν πετύχει, που έχουν αξιολογηθεί σε πολλά εκατομμύρια, πολλά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Όπως είπα, ίσως η πιο γνωστή εταιρεία 90 χρόνια πίσω, αλλά και αυτή συσχετίζεται άμεσα με το κριατή και ακόμα και από τη δεκαετία του 80 υπάρχουν πολλές εταιρείες που έχουν ιδρυθεί στην Καλτσχούη και στην περιοχή. Για χάρη χρόνου, θα πρότεινα να κλείσουμε την παρουσίασή σας μέσα στο επόμενο λεπτό για να κινηθούμε και στην κυρία Λάμπρου, εάν δεν έχει κολλήσει η σύνδεσή σας. Μπορούμε να κάνουμε την αλλαγή και μόλις ξαναεπιστρέψουμε. Ωραία. Δυστυχώς υπήρξε μία μικρή τεχνική δυσκολία. Είναι μερικές φορές γίνεται αυτό. Θα συνεχίσουμε στην κυρία Λάμπρου, η οποία επιστρέφοντας πάλι πίσω στην Ελλάδα και επιστρέφοντας έναν άνθρωπο ο οποίος τελείωσε το Πολυτεχνείο σε μια εποχή που φαντάζομαι δεν υπήρχαν όλα αυτά τα utilities τα οποία προσφέρουν τώρα τα Πολυτεχνεία μας και η οποία παρά αυτά είχε μια λαμπρή πορεία, έχει τελείωσε χημικός μηχανικός, έκανε MBA και τα τελευταία 27 χρόνια έχει κατακτήσει διάφορες ανώτατες στελεχικές θέσεις σε πολυεθνικές και σε ελληνικές εταιρείες. Κυρία Λάμπρου, σας παραθέτω το λόγο. Να μας πείτε τη δικιά σας εμπειρία, πώς συνεχίσατε, πώς εξελιχθήκατε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τιμητικό και προκλητικό, εγώ θα τολμήσω να σας πω και θα προσπαθήσω λέγοντας τη δική μου μικρή ταπεινή ιστορία να σας δώσω την οπτική μιας εναλλακτικής, μιας από των πολλών εναλλακτικών που έχουν οι πολυτεχνίτες, η οποία βέβαια είναι relevant για την εποχή τη δική μου, έτσι μην ξεχνάμε ότι είναι πάνω από 30 χρόνια που εγώ έχω πάρει πτυχίο. Άκουγα με τρομερό ενδιαφέρον και με πολύ χαρά όλα αυτά που έλεγε ο κύριος Καλογύρου, ο κύριος Παπαδερός, ο κύριος Τερζίδης. Αυτά δεν υπήρχαν καν σαν έννοιες στη δική μου την εποχή, ούτε coaching, ούτε η σχέση με τις επιχειρήσεις, ήταν κάτι δαιμονοποιημένο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που όλα αυτά έχουν ξεπεραστεί, πράγματα που βασάνισαν ανθρώπους της δικής μου γενιάς. Λοιπόν, εμένα η πορεία μου στο Πολυτεχνείο ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών, χημικός μηχανικός. Και θα σας πω μερικές χαρακτηριστικές φάσεις της ζωής μου, γιατί θα ήθελα οι νεότεροι άνθρωποι που μας ακούνε να καταλάβουν πώς έφτασα, πού έφτασα και τι έζησα εγώ και πολλοί άλλοι δίπλα σε μένα. Καταρχήν, μη σας μπερδεύω με τη φωτογραφία, αυτή είναι από το Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης, το οποίο φίτησαν οι κόρες μου, αλλά τέλος πάντων δεν βρήκα άλλη για Freshers Week. Την πρώτη εβδομάδα που θυμάμαι μπήκαμε στην Πολυτεχνική Σχολή, τότε είχαμε μπει στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών 60 άνθρωποι, ήμασταν λιγότερο από 10 οι γυναίκες, λογικό για εκείνη την εποχή. Ένας μακαρίτης σήμερα αλλαξιολογότατος καθηγητής, ο Αλκιβιάδης Παγιαντάκης, φαντάζομαι ότι τον ξέρετε κύριε Καλογύρου, πολύ καλά. Μπήκε μέσα στην αίθουσα και μας είπε να έχετε υπόψη σας ότι είστε τα κατά τεκμήριον καλύτερα μυαλά της Ελλάδας. Αυτή ήταν η παρακαταθήκη, αυτό καθόρισε τη δική μας στάση στο πανεπιστήμιο, στη ζωή, στη μετέπειτα πορεία μας. Ήμασταν σίγουροι ότι είμαστε τα καλύτερα μυαλά της Ελλάδας και αισθανόμασταν ότι το αξίζαμε αυτό γιατί είχαμε κουραστεί και τα είχαμε καταφέρει. Κάπως έτσι αισθάνονταν νομίζω πολλές γενιές, τουλάχιστον χημικών μηχανικών που ξέρω αρκετές, γιατί υποτίθεται ότι ήμασταν πράγματι τα κατά τεκμήριον καλύτερα μυαλά της Ελλάδας. Για να δούμε μετά όμως τι επεφύλασε η τύχη και έτσι το μέλλον για αυτά τα μυαλά. Στην πενταετία των σπουδών, διότι εννοείται καλή μηχανική πενταετία κάνουν σπουδές, δεν κάνουν παραπάνω, κάπως έτσι ήταν λοιπόν, εγώ έζησα μια αντικειμενική και μια υποκειμενική πραγματικότητα. Η αντικειμενική πραγματικότητα είναι ότι ερχόντουσαν η μία μετά την άλλη οι σφαλιάρες της πληροφόρησης που έλεγαν ότι, ξέρετε, οι βιομηχανίες στην Ελλάδα κλείνουν. Τι Πειραϊκές Πατρακές, τη Λαδόπουλη, τη Μάντισον, τη Πλαστικά Καβάλας.
και εμείς πηγαίνοντας να σπουδάσουμε κατ' επιλογή και όχι κατά τύχη χημική μηχανική, θεωρούσαμε ότι όλοι θα πάμε στη βιομηχανία να εργαστούμε. Ποια βιομηχανία στην Ελλάδα, η οποία άρχισε να μην υπάρχει. Αυτό ήταν η μία όψη του λόφου. Η άλλη όψη, η δική μου η προσωπική, ήταν ότι όπου είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε μαθήματα επιλογής, εγώ δεν ξέρω, κατά ένα έτσι περίεργο τρόπο, ήθελα να διδαχθώ πράγματα περί διοίκησης επιχειρήσεων, περί οικονομικών, και θυμάμαι τότε το λέγαμε διοίκηση εργοστασίων μάλιστα. Οπότε πήρα όλα αυτά τα μαθήματα. Τέλειωσα λοιπόν πάρα πολύ ωραία, πήρα το πτυχίο μου το 88 και μετά το πτυχίο μου τι έκανα, ό,τι έκανε όλος ο κόσμος τότε, έστειλα βιογραφικά. Έφαγα 50 συν 2, 52 πόρτες. Οι 52 πόρτες ήταν οι περισσότερες ευγενικές, ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα το δούμε στο μέλλον, δεν χρειαζόμαστε εσάς. Κάπου συνειδητοποίησα εκεί γρήγορα ότι γυναίκα, χημικός μηχανικός, σε μια Ελλάδα που βιομηχανία δεν έχει, λίγο δύσκολο να επιβιώσω. Και μαθαίνω τυχαία από μια φίλη μου για το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών της ΑΣΟΕ, το οποίο δίνει μεταπτυχιακά σεμινάρια ειδικά για μηχανικούς. Και από εκεί αρχίζει μια πορεία εξοικείωσης με τα θέματα του marketing και του management. Οι πρώτες μου δουλειές δεν είναι σε μεγάλες εταιρείες, είναι σε πολύ μικρές εταιρείες, κυρίως διαφημιστικές εταιρείες, συμβουλευτικές εταιρείες κτλ. Μόνο ένα χρόνο δούλεψα σαν μηχανικός πωλήσεων στην Προμηθευτική Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών, μπορεί οι παλιοί να την θυμούνται. Και μέσα στην, ας την πούμε, τετραετία 91-95, αυτό που μου συμβαίνει είναι ότι αποφασίζω να κάνω μεταπτυχιακό στο τότε Πανεπιστήμιο των Βάσεων, στο Λαβέρν, και κάνω το MBA. Παντρεύομαι συνάδελφο χημικό-μηχανικό φυσικά και κάνω το πρώτο μου παιδί. Και η πορεία στις πολυεθνικές αρχίζει το 93 με την εταιρεία BSH σήμερα, τότε Πίτσος ΑΕ, όπου προσλαμβάνομαι, επειδή είμαι χημικός μηχανικός, σαν product manager στις κουζίνες. Να σας ενημερώσω, δεν σας πληροφορήσω, ότι τότε από τα πέντε product managers, οι τρεις ήμασταν κατ' επιλογή του διευθυντή μας χημική μηχανική και ζητούνταν χημική μηχανική για να κάνουν product marketing σε εταιρείες που παρήγαγαν, τότε ακόμα παρήγαγαν στην Ελλάδα προϊόντα. Στη συνέχεια και χωρίς να το επιδιώξω, εντελώς τυχαία, ξεκινάει μια πορεία που κράτησε 20 χρόνια στην πληροφορική. Βρίσκομαι χωρίς καλά-καλά να το καταλάβω στη Hewlett Packard εξαιτίας της γνώσης του product marketing και στη συνέχεια στην εταιρεία Microsoft που υπήρξε για μένα το καλύτερο, το πιο, αν θέλετε, δύσκολο, αλλά και το καλύτερο σχολείο. Και εκεί θα ήθελα δύο quotes από δύο διευθυντές μου να αναφέρω που νομίζω είναι χρήσιμα. Το ένα είναι από το Βασίλη Δημητρίου, που ήταν Γενικός Διευθυντής του Hewlett Packard. Κάποια στιγμή που είχα ανησυχίες περί της καριέρας μου και πώς θα εξελιχθεί, μου είπε ότι έχει υπόψη σου ότι οι καριέρες δεν σχεδιάζονται, δεν προγραμματίζονται, απλά προετοιμάζονται. Κοίτα να προπονείσαι κάθε μέρα και όταν ο αφέτης θα δώσει την έναρξη να είσαι έτοιμη να τρέξεις. Και πραγματικά έτσι έγινε, προπόνηση καθημερινή. Και το δεύτερο, ο Γιάννης Ροντήρης ήταν διευθυντής μου στη Microsoft, συνεχίζει να είναι μέντοράς μου σε κάποια πολύ δύσκολη φάση της καριέρας μου που έγινε μια αλλαγή απροσδόκητη και τεράστια, μου είπε, κοίτα να είσαι ανοιχτόμυαλη. Και τα δύο με βοήθησαν πάρα πολύ. Στη συνέχεια πηγαίνω στην ελληνική εταιρεία Singular Logic, όπου εκεί φτάνω στη θέση του CEO και συνεχίζω με θέσεις γενικής διεύθυνσης στην εταιρεία Intersys και στην εταιρεία Καυκά, στην οποία ήμουν μέχρι πριν από λίγους μήνες. Εν τω μεταξύ δραστηριοποιούμε σε διάφορα θεσμικά όργανα του κλάδου, είτε της πληροφορικής, είτε των ανωτάτων στελεχών. Σήμερα είμαι αντιπρόεδρος της ΕΑΣΕ. Και πριν από λίγους μήνες αποφασίζω ότι αυτή η διαδρομή, η στελεχική, για μένα έχει ολοκληρωθεί. Και σήμερα απασχολούμαι σαν σύμβουλος επιχειρήσεων και είμαι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου τριών εταιριών, της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου, της Entersoft, η συγμένη εταιρεία στο χρηματιστήριο πληροφορικής, και στην εταιρεία ερευνών Focus Bari. Γράφω, ετοιμάζω τώρα ένα βιβλίο για οικογενειακές επιχειρήσεις, συμβουλεύω εταιρείες και κάπως έτσι ολοκληρώνω τη δική μου διαδρομή. Έχω βέβαια χρόνια μέχρι να πάρω σύνταξη, αλλά περνάω από όλα αυτά και είμαι κάπου εκεί, αισθάνομαι την ανάγκη να μεταφέρω λίγο, αν θέλετε, τις εμπειρίες που έχω. Γενικά, λοιπόν, καταλήγοντας, με λίγα λόγια, θα έλεγα ότι οι πολυτεχνίτες είναι κατά κανόνα έξυπνα παιδιά.
Τι είναι το σημαντικό στο Πολυτεχνείο, ακόμα και αν δεν το έχεις, που συνήθως το έχεις, μαθαίνεις να σκέφτεσαι με δομημένο τρόπο. Μαθαίνεις ότι για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις, είσαι πρακτικός, δεν δολιχοδρομείς. Δυστυχώς, οι πολυτεχνίτες κατά κανόνα έχουν συνέστηση της εξυπνάδα τους και γι' αυτό είναι χαλαροί, που είναι καλό, αλλά μερικές φορές είναι και λίγο αλαζόνες. Και η αλήθεια είναι ότι τα καταφέρνουν παντού. Να σας πω εδώ ότι από τους συμφοιτητές μου, με τους περισσότερους από τον οποίο διατηρώ εξαιρετικές σχέσεις, είναι ελάχιστοι αυτοί που ασχολήθηκαν σαν χημική μηχανική, και όσοι ασχολήθηκαν με τη χημική μηχανική βρίσκονται είτε σε ερευνητικά κέντρα στο εξωτερικό, είτε σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Οι υπόλοιποι είναι από υψηλό βαθμα στελέχη στις τράπεζες μέχρι μεταφραστές, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε ότι περικλεί αυτός ο κύκλος. Και με τρία συμπεράσματα να καταλήξω και να σας αφήσω, γιατί δεν θέλω να φάω άλλο χρόνο. Το ένα είναι, είμαι πολύ περήφανη για τις σπουδές μου και παρότι δεν εργάστηκα στα χημικός μηχανικός, δεν θα άλλαζα τις σπουδές αυτές. Έμαθα πολύ σημαντικά πράγματα μέσα στο Πολυτεχνείο. Το δεύτερο και πολύ σημαντικό είναι ότι οι άνθρωποι σήμερα που είναι στα πρώτα βήματα τα επαγγελματικά ή είναι στη φάση των σπουδών τους, πρέπει να καταλάβουν ότι άλλο πράγμα οι σπουδές, άλλο πράγμα η επαγγελματική αποκατάσταση. Αυτά τα δύο δεν είναι αναγκαστικά ταυτόσιμα. Η μηχανική, δεν κάνουμε vocational studies, δεν είμαστε οδοντίατροι. Μπορούμε να κάνουμε χιλιάδες πράγματα. Μπορούμε να γίνουμε ασφαλιστές, μπορούμε να γίνουμε και μεγαλοστελέχοι σε εταιρείες που κάνουν πυράβλους, διάφορα. Και το τελευταίο και πολύ σημαντικό είναι ότι αν έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, υπάρχουν δεκάδες εναλλακτικοί εκεί έξω και είμαστε ικανοί ως πολυτεχνίτες. Εγώ θα σας πω χωρίς έπαρση, με ταπεινότητα αλλά με ειλικρίνεια, ότι το Πολυτεχνείο είναι ένα εξαιρετικό διαβατήριο. Εγώ δεν έχω δει καλύτερο διαβατήριο μέχρι τώρα για τα πάντα. Για την έρευνα, για το πανεπιστήμιο, για τις επιχειρήσεις, για την πολιτική, για παντού. Γιατί είναι ένα φοβερό καζάνι μέσα στο οποίο δεν παίρνεις μόνο γνώσεις, παίρνεις τρόπο σκέψης. Και αυτό είναι που χρειάζεται στην εποχή μας και όχι μόνο στην εποχή μας, γενικότερα. Ήμουνα σύντομη. Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστώ. Ήσασταν περιεκτικότατη. Αυτή η συζήτηση πραγματικά που έχει ξεκινήσει τώρα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί θα ήθελα να το τρέβηξουμε για ώρες, αλλά έχουμε μόνο 8 λεπτά. Τονίσατε πάρα πολύ αυτό το θέμα της συνεχής μάθησης και το να εξελίσσεσαι και ότι οι μέντορες είναι κάτι πολύ σημαντικό, κάτι το οποίο αναφέρθηκαν και οι προαλήσαντες, τη δυνατότητα να παρέχουν αυτούς τους μέντορες ή να δώσουν μια καθοδήγηση στους φοιτητές στο πέρα και μετά τις σπουδές, οι οποίες δεν είναι αυτές οι οποίες μας καθαρίζουν. Τα τελευταία 6 λεπτά που μας μένουν, θα ήθελα αν γίνεται έτσι να μου δώσετε ο κάθε ομιλητής από 1-2 στοιχεία, σημαντικά στοιχεία, τα οποία θα λέγατε, θα τονίζατε στους φοιτητές σας ή σε φοιτητές που έρχονται από το Ελληνικό Πολυτεχνείο και θα θέλανε να διαπρέψουν και εκτός της Ελλάδας, τα οποία θα ήταν καλό να αναπτύξουν τώρα που μπορούν, τώρα που έχουν, ας το πούμε έτσι, τον χρόνο. Γιατί κάποιες φορές νομίζεις στο Πολυτεχνείο ότι είσαι πνίγεσαι και μόλις ξεκινήσεις τη δουλειά, βλέπεις ότι τότε είχες πραγματικά χρόνο να κάνεις πράγματα. Θα θέλατε, κύριε Καλογύρου, να ξεκινήσουμε με εσάς. Καταρχάς, συμφωνώ και ευχαριστώ που ακούσαμε και όλους τους προηγούμενους. Δεν τελειώσαμε με τον κύριο Τερζίδη. Φιλοδοξώ να είναι στο σεμινάριο, ότι σήμερα να μας τα πει εκεί πέρα. Και ταυτίζομαι πάρα πολύ και με αυτά που είπε η κυρία Λάμπρου, ότι θα πω ένα μικρό ανέκδοτο. Κάποτε ήρθε ο πρόεδρος της εταιρείας, επιστημονικής εταιρείας χημικών μηχανικών της Αμερικής, μίλησε σε ένα μεγάλο ακροατήριο στο Πολυτεχνείο και τους είπε: προσέξτε, γιατί εσείς μπορείτε να έχετε την πιο διαφοροποιημένη καριέρα στη ζωή σας. Από τον Πάπα της Ρώμης, ο οποίος έχει σπουδάσει χημικός μηχανικός στον Ιούνιο Φραγκίσκος και μετά πέρασε στα θρησκευτικά, μέχρι τον πρόεδρο της Κίνας, τον Σιτζιπέν, ο οποίος ήταν στο καλύτερο πολυτεχνείο της Κίνας και σπούδασε και αυτός αντίστοιχα. Νομίζω ότι αυτά είναι γενικεύσιμα και για τους υπόλοιπους μηχανικούς. Αρκεί δύο πράγματα. Να είναι open-minded, όπως λέχθηκε, δηλαδή και αυτό συμβουλεύω και τα παιδιά. Πρώτον, να παρακολουθούν συστηματικά αυτά που γίνονται στο πανεπιστήμιο τους. Γιατί ένα από τα προβλήματα που υπάρχει σήμερα και δεν υπήρχε στην εποχή τη δική μου ή και στην εποχή της κυρίας Λάβρου, είναι ότι υπάρχουν τρεις κατηγορίες φοιτητών. Αυτοί που είναι πολύ καλοί και παρακολουθούν και κάνουν πολλά πράγματα, οι άλλοι που είναι εντάξει στη μέση και κάποιοι άλλοι που δεν πατάνε ποτέ. Αυτό δεν συνέβαινε ποτέ στο παρελθόν στο Πολυτεχνείο. Νομίζω έχει σχέση με διάφορες ρυθμίσεις. Τα 5 χρόνια μετράνε και όταν πάνε για δουλειά.
σε πόσα χρόνια πήρε το πτυχίο, εκτός αν υπήρχε κάποιος ειδικός λόγος. Δεύτερον, να κάνουν οπωσδήποτε πρακτική άσκηση, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να έρθουν σε επαφή και με το περιβάλλον, το πρακτικό της επιχείρησης, βιομηχανίας και οτιδήποτε άλλο σχετικό υπάρχει. Τρίτον, να συνδεθούν με πρωτοβουλίες που γίνονται στα πανεπιστήμια, είτε σαν και αυτές που περιέγραψα προηγουμένως και είπαν και οι άλλοι για αυτά που γίνονται στην Γερμανία ή στην Πάτρα ή οτιδήποτε άλλο. Άλλες πρωτοβουλίες. Υπάρχουν ευτυχώς για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια τέτοιες φοιτητικές πρωτοβουλίες που συνδέονται και με αντίστοιχες εκδηλώσεις, δηλαδή με διαλέξεις που γίνονται από παλιούς αποφύτους, με ανθρώπους του workshop που γίνονται, που οργανώνουν ήδη οι φοιτητές και καλούν ανθρώπους από την βιομηχανία, από την ακαδημία και από όλα αυτά τα πράγματα. Τρίτον, προφανώς να μάθουν τέλεια αγγλικά και κάποια άλλη γλώσσα ακόμα, ίσως και δύο, διότι αυτό βοηθάει στην επικοινωνία που θα έχουν μετά. Όλοι μιλάνε αγγλικά, αλλά αν ξέρεις και τη γλώσσα την τοπική είναι καλά. Και οπωσδήποτε τα νέα εργαλεία της πληροφορικής και των, που είναι και της επεξεργασίας των μεγάλων δεδομένων, τις τεχνικές δηλαδή, που και αυτές είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Κυρίως να καταλαβαίνουν το κόσμο, να καταλαβαίνουν και πώς εκεί την τοποθετούνται στον κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγγνώμη που σας πιέζω. Είναι η πίστη. Καλά κάνετε. Αλέξανδρε και μετά Ορέστη. Και εγώ στα γρήγορα, συμφωνώ πάρα πολύ με αυτά που είπε και η κυρία Λάμπρου και ο Γιάννης. Σημαντικά πολύ να έχουν τα παιδιά mentors και coaches. Από τη δική μου εμπειρία, 20% αυτών που κάνω τα έχω μάθει στο Πανεπιστήμιο και στο Πολυτεχνείο, 80% τα έχω μάθει πάνω στη δουλειά. Γι' αυτό το σημαντικό είναι να βρούμε την πρώτη δουλειά, μπορεί να μην είναι τέλεια, αλλά να τη βρούμε και να αρχίσουμε να δουλέψουμε. Να μαθαίνουμε τα μαθήματά μας από τις αποτυχίες μας. Αποτυχίες βοηθούν πάρα πολύ να εξελιχθούμε παραπάνω. Να είμαστε πολύ καλά δικτυωμένοι, όσο μπορούμε πιο πολύ. Να δουλέψουμε πάνω στο πώς επικοινωνούμε με τους άλλους και σε προσωπικό επίπεδο και σε business communication. Και ένα άλλο σημαντικό στοιχείο νομίζω είναι να έχουμε καλό time management σε ό,τι κάνουμε στον επαγγελματικό τομέα. Αυτά από μένα και δίνω το λόγο στον Ορέστη. Συγγνώμη, προηγουμένως κάπως διακόπηκα. Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω είναι, και εγώ συμφωνώ με, ήταν πολύ ωραία παρουσίαση της κ. Λάμπρου, δηλαδή πολλά από αυτά τα είχα πει αν δεν τα είχαν υποθεί. Δηλαδή ο τρόπος σκέψης είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μαθαίνεις γενικότερα. Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω μετά από αυτά που υπόθηκαν ίσως είναι η δημιουργικότητα και η περιέργεια. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, δηλαδή να τηρείς πάντα αυτή την περιέργεια. Πώς μπορεί να λειτουργήσει κάτι και να πεις okay, και ποιος θα μπορούσε να ήταν ένας τρόπος. Η δημιουργικότητα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό νομίζω. Να έχεις θάρρος. Υπόθηκε νομίζω αυτό, αλλά το επαναλαμβάνω, δηλαδή να μην φοβάσαι κάποια στιγμή να ανοιχτείς σε κάτι. Τα σημεία συνήθως που συμβαίνει κάτι το ενδιαφέρον είναι πάντα σημεία που δεν γνωρίζουμε ακριβώς που πάμε. Και μπορούμε να είμαστε έτοιμοι, αλλά τη στιγμή μετά, μάλλον τη στιγμή που θα συναντήσουμε μια ευκαιρία, πρέπει να έχουμε και θάρρος να πάμε προς τα εκεί. Και το τρίτο είναι η ενέργεια, δηλαδή να μην σκεφτόμαστε μόνο πράγματα, αλλά κάποια στιγμή να κάνουμε και κάτι, να φτάνουμε στη δράση. Αυτό μου φαίνεται πολύ σημαντικό και είναι κάτι που διαφέρει από τις σπουδές, που ο στόχος είναι πρώτα απ' όλα η μόρφωση, οπότε σκέφτεσαι πολύ, αλλά μετά από τις σπουδές κάποια στιγμή πρέπει να μπεις σε αυτή την ενέργεια επαγγελματική ζωή. Αυτό μου φαίνεται πολύ σημαντικό. Αυτό θα ήθελα. Ορέστη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δώσω και ένα τελευταίο σχόλιο στην κυρία Λάμπρου πριν μας κλείσει το YouTube. Να πω απλώς ότι εκτός από όλα τα άλλα τα φοβερά, να αναπτύξουμε λίγο και τα soft skills. Είμαστε έξυπνοι, ξέρουμε να λύνουμε εξισώσεις, να σκεφτόμαστε κτλ. Να αναπτύξουμε λίγο και κάποιες συμπεριφορές που είναι σημαντικές οποιαδήποτε δουλειά και να κάνουμε αύριο μεθαύριο σαν μηχανική, να μην είμαστε δηλαδή arrogant, έξυπνοι, αλλά μη συνεργάσιμοι, να είμαστε και σωστοί συνεργάτες. Αυτά.
Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πραγματικά θα ευχόμουν να είχαμε ώρες και ώρες για να τα συζητήσουμε αυτά και να τα αναλύσουμε παρατέρω. Όλοι οι φοιτητές που μας παρακολουθούν μπορούν να μας βρουν μέσω του Χούβα, το LinkedIn μας, άμα θέλουν να στείλουν κάποιο μήνυμα, κάτι. Κάντε την ενέργεια, κάντε τη δράση. Είμαστε εδώ και υπάρχουμε για να μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο πλαίσιο συνεργασίας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Γεια. Πολύ. Ευχαριστώ.